Καλησπέρα σε όλους τους αεξίδες και φίλους του γηπέδου και καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα και οι εργασίες συνεχίζονται στη Νέα Φιλαδέλφια, κυρίως στο εσωτερικό του γηπέδου και στην ανατολική πλευρά της υπογειοποίησης, στο αρκετά ψηλά στην Πατριάρχου Κωνσταντίνου, ουσιαστικά στο τελικό της κομμάτι. Εργασίες γίνονται και κάτω από την υπογειοποίηση σε αυτό εδώ το κομμάτι που βρισκόμαστε. Δεν μπορούμε να τα δούμε βέβαια, αλλά ακούμε τις μπουντόζες και τη μπουντόζα γάλακτος, όπως λέει και ο Μιχάλης. Πάμε να τα δούμε. Λοιπόν, ακούω κάποιες εργασίες, θα δούμε άμα θα βγει το μπουλντοζάκι. Εδώ το κτίριο της, το εξωτερικό κτίριο των μουσείων και πάνω εκεί στο πυλώνα τον νότιο δυτικό βλέπω κίνηση, δεν ξέρω ακριβώς τι κάνουν. Να το και το μπουλντοζάκι που λέγαμε, κάνει τις μικρές εργασίες, τρώνει το κομμάτι κάτω στα μεταχώματα. Να πούμε ότι πέρασε και εγκρίθηκαν μάλλον οι μελέτες που έδωσε δωρεά η ΑΕΚ στον Δήμο. Καταψήφισαν οι συγκεκριμένοι, οι γνωστοί, και ουσιαστικά μένει τώρα να γίνει ο διαγωνισμός για να δούμε και την εταιρεία που θα αναλάβει την κατασκευή της μικρής υπογειοποίησης. Νοτιοδυτικά πίσω από τον πυλώνα βλέπουμε να αποσυναρμολογείται η σκαλοσιά σιγά σιγά. Έχει περαστεί ένα χρώμα, στόχος με το περίπου τελικό χρώμα που θα έχει τελικά ο πυλώνας. Μάλλον θα είναι αυτό το κίτρινο πω, όπως και στο υπόλοιπο γήπεδο. Και λογικά θα πάει να στηθεί η σκαλοσιά στον επόμενο πυλώνα, ίσως μάλλον στον βόρειο ανατολικό, μάλλον βόρειο δυτικό, και θα προχωρήσει σιγά σιγά στην ίδια διαδικασία. Το κέντρο της δυτικής πλευράς βλέπουμε να έχουν έρθει βάσεις για να τοποθετηθούν πάνω από το, σε αυτό το παράθυρα, σε αυτό το κομμάτι ανάμεσα στους δύο πύργους. Αναφέρομαι φυσικά για εδώ πάνω και θα δούμε πότε θα τα βάλουν και πότε θα έρθουν και τα ένταλμπον. Βόρεια έπεσε πετό για βιομηχανικό δάπεδο. Οι εργασίες έγιναν στον πρώτο όροφο, κυρίως στους διαδρόμους, αλλά έχω την εντύπωση ότι έπεσε και στα γραφεία, κάτω από τα γραφεία της ΠΑΕ, αεραστεχνικής, όποια θα είναι, δεν ξέρω ακριβώς. Θα πάω και λίγο πιο κοντά για να το δούμε καλύτερα. Εδώ βλέπουμε φρέσκο το δάπεδο που λέγαμε. Ο μάστορας το στρώνει με αυτό το ειδικό, έτσι, δεν ξέρω εργαλείο τώρα που λέγεται.
στρώνει ουσιαστικά, σαν σκούπα είναι, που στρώνει το δάπεδο και το χιόνι. Βλέπουμε και στο βάθος, αν και λίγο σκοτεινά, βλέπουμε να έχει περαστεί και έχει, και εννοείται έχει περαστεί σε όλο το πρώτο όροφο, τουλάχιστον στη βόρεια πλευρά. Να πούμε ότι τις προηγούμενες μέρες μπήκανε και τα Edelbond κολλητά σε ένα από τα κλιμακοστάσεις της βόρειας πλευράς και θα συνεχίσει από την πάνω πλευρά του. Όταν θα έρθουν οι βάσεις και τα υπόλοιπα Edelbond. Ήρθαμε ανατολική πλευρά, όπου βλέπουμε πολλές εργασίες για σκορπισμένα. Εδώ θα δούμε κάτω από τα μπλοκάρια τη βουλντόζα να καθαρίζει το έδαφος από διάφορα μπάζα ή βράχους, δεν ξέρω ακριβώς. Έχω την εντύπωση ότι ήταν βράχος, γιατί η σφαίρα έχει ανεβεί, έφυγε τώρα μόλις έφυγε, οπότε πρέπει να σπάσανε κάποια βράχια και τώρα η βουλντόζα Yardi τα καθαρίζει. Πάμε. Ήρθαμε λίγο πιο βόρεια, όπου γίνονται εργασίες για την κατασκευή του κτηρίου, όχι του κτηρίου, sorry, του τοιχείου ανάμεσα στο άλσος που θα κρατάει, βασικά είναι σαν το προηγούμενο τοιχείο που προϋπήρχε και κράταγε τα χώματα του άλσους να μην φύγουν προς το δρόμο, οπότε αυτό γίνεται και τώρα. Βλέπουμε να καλυπώνεται το κομμάτι αυτό. Λογικά, άμα συνεχίσουν έτσι, αύριο ίσως έχουμε και τη σκυροδέτηση. Θα βλέπουμε και λίγο πάλι οπτική γωνία, βλέπουμε το σίδερο που έχει πει. Μιλάμε για αρκετά μεγάλο πάχος τύπου. Ακριβώς από κάτω βρίσκονται πασαλοπήξεις, δεν είναι δηλαδή μόνο σίδερα. Είναι το κομμάτι όπου θα φτάνει ο δρόμος της υπογειοποίησης. Από αυτή την πλευρά θα γίνει μόνο αυτό το τοιχείο, από την άλλη πλευρά δεν θα γίνει μέχρι αυτό το ύψος του δρόμου, διότι θα υπάρχουν διασταυρώσεις κλπ. Που θα οδηγούν προς τη Νέα Ιωνία, θα μπουν και κάποια φανάρια, θα το δείτε με την πάροδο των εργασιών. Και προχωράμε να δούμε και λίγο το γήπεδο. Στο κέντρο της ανατολικής πλευράς του γήπεδου έχουμε κάποια σοκαρίσματα πάνω στο μάλλον σοβατίσματα πάνω στα πετά, ώστε να ξεκινήσει σιγά σιγά να βάζεται και αυτό το κομμάτι. Έχουν έρθει και βάσεις για τα Edelbond. Θα τηθεί κανονικά, εννοείται, όπως και στο υπόλοιπο γήπεδο, γύρω γύρω
κανονικά με Albon. Άσχεταν ο δεύτερος όροφος είναι κλειστός από αυτή την πλευρά. Και γίνονται και κάποιες εργασίες στο πρώτο όροφο με το βιομηχανικό δάπεδο, όπως είδαμε, που γίνεται και στη βόρεια πλευρά, έχει γίνει και εδώ. Τώρα το πώς μεταφέρουν αυτό το πετό δεν ξέρω και αν είναι από το ίδιο υλικό. Έχουν τους τρόπους τους οι μάστορες. Αυτά λοιπόν από τη Νέα Φιλαδέλφια. Στηρίζουμε την ομάδα Χάτμουλ με το ηλεκτρονικό εισιτήριο που έχει βγάλει για τους τελικούς του ευρωπαϊκού της ευρωπαϊκής διοργάνωσης και την έρευση τεχνική με την κάρτα φιλάθλου. Μπράβο και στο μπάσκετ που προσπαθεί αντιμέτωπος και με τη διαιτησία, κακά τα ψέματα, να προκριθεί στα τελικά του πρωταθλήματος του μπάσκετ και μακάρι να το πετύχει, αν την αφήσουν κιόλας. Αυτά, ραντεβού στις επόμενες εργασίες και μόνο ΑΕΚ.